Το παιχνίδι σήμερα είχε δύο σκέλη. Στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχαμε πολύ καλή ψυχολογία μετά την νίκη που πετύχαμε στο Γενιακό, θέλαμε να πούμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Δυστυχώς δεν γίνανε τα πράγματα έτσι όπως τα σχεδιάσαμε. Δεχτήκαμε πολύ γρήγορα ακόμα στο πρώτο λεπτό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας αποσυντονίσει, να μας βγάλει έξω από τα νερά μας και να κυλήσει το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχουμε την εικόνα που ήθελα εγώ, αλλά και τα παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι βελτιωθήκαμε, βελτιώθηκε η εικόνα μας. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να σοφαρίσουμε. Είχαμε τις ευκαιρίες. Παίζαμε στο μισό γήπεδο τη Μαναχαϊκή. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δεχτούμε την ήττα. Εγώ από τη μεριά μου θα πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια που κάνανε τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Δεν πήραμε κάτι, όμως αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προσπαθούμε, θεωρώ ότι σήμερα η τύχη που δεν ήταν μαζί μας κάπου αλλού θα μας ευνοήσει. Μεταγραφικά θα περιμένουμε κάτι άλλο από την ομάδα. Σίγουρα θα κάνουμε ακόμα 2 με 3 μεταγραφές. Και να δούμε.